Ζείτε μία καθιστική ζωή? Περνάτε πολλές ώρες της ημέρας όρθιοι και δεν ασκείστε καθόλου? Μήπως τα πόδια σας πονάνε και αυτό οφείλεται σε φλεβική ανεπάρκεια? Αν ναι, τότε μείνετε κοντά μας για να μάθετε τους σύγχρονους και αποτελεσματικούς τρόπους για οριστική αντιμετώπιση. Η φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων μπορεί να εκδηλωθεί πολλέ φορέ με διαφορετικέ μορφέ, όπω για παράδειγμα η κυρσή ή οι ή σε μια προχωρημένη κατάσταση, ακόμη και με ένα είδημα, δηλαδή τι άλλο, το πρίξιμο των ποδιών. Τα συμπτώματα εκείνα τα οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε είναι ο πόνο, το κάψιμο και ιδιαίτερα το καλοκαίρι, η αίσθηση βάρου και η κόπωση, αλλά και η αντιστική μορφή που παίρνουν τα αγία και μα δημιουργούν του λεγόμενου κυρσού. Για άλλα λοιπόν αυτά είναι οι λόγοι εκεί που μας κάνουν να αναζητήσουμε μια οριστική λύση και μάλιστα χειρουργική. Για το θέμα λοιπόν αυτό κοντά μας έχουμε τον δόκτορα Χρήστο Παπασιδέρη, άγιο χειρουργό και διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αλεξανδρόπολης. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου κάνατε να αναπτύξουμε τα ιατρικά ζητήματα της ειδικότητά μου. Άγιο χειρουργός, θέλω να μου πείτε καταρχάς αυτή η ειδικότητα τι είναι, τι κάνει και βεβαίω σε ποιε πρέπει να την αναζητήσουμε. Πριν εξηγήσουμε το τι κάνει ο Γεωργό, θα ήταν καλό λίγο να πούμε για το κυκλοφορικό σύστημα. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να καταλάβουν αυτοί που μα βλέπουν είναι ότι το αίμα κυκλοφορεί σε όλο τον οργανισμό μέσα σε κάποια αγκία, δηλαδή σε κάποιε μικρούς σωλήνε, σωληνίσκου όπου πηγαίνει παντού. Το αίμα λοιπόν ξεκινάει από την καρδιά, πηγαίνει σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού μεταφέροντα τροφή και οξυγόνο το κυριότερο και μετά επιστρέφει πάλι πίσω στην καρδιά όπου ξανακάνει πάλι τον κύκλο αυτό πολλές φορές. Άρα λοιπόν όλα τα δοχεία, γιατί να θυμίσουμε ότι το αγγείο είναι ελληνική λέξη που σημαίνει οτιδήποτε έχει μέσα υγρό. Άρα λοιπόν όλες αυτοί οι μικροί σωλήνες, οι σωληνίσκοι αλλά και πολύ μεγάλοι που ξεκινάνε από την καρδιά και πηγαίνουν παντού ονομάζονται αγκεία. Είναι λοιπόν το σώμα μας ένα υδραυλικό σύστημα, ένα μεγάλο σύστημα διαφορετικών τέτοιων σωληνώσεων από το οποίο διοχετεύεται το αίμα. Ακριβώς όπως και στο σπίτι μας έχουμε τους σωλήνες που μεταφέρουν το νερό. Ε, ο Άγιο Χειρουργός λοιπόν ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων των αγγείων. Mm -hmm. Τα αγγεία αυτά στη διάρκεια της ζωής μας δεν λειτουργούν πάντα σωστά, άρα λοιπόν εκεί έχει τον και να προλάβει ώστε να μην συμβεί κάτι, αλλά και να θεραπεύσει όταν πια υπάρχει κάποια πάθηση. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε όμω ένα πρόβλημα, αυτό που είπαμε τη φλεβική ανεπάρκεια, ιδίω των κάτω άκρων. Για τι είδου παθήσεις μιλάμε και τι ακριβώ είναι αυτή η φλεβική ανεπάρκεια. Όπω είπαμε λοιπόν πριν, κάποια αγγεία μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά παντού. Κάποια άλλα γυρίζουν το αίμα πίσω πάλι στην καρδιά. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι τα αγκία τα οποία μεταφέρουν το αίμα παντού ονομάζονται αρτηρίε mm -hmm. και αυτά που γυρίζουν πίσω το αίμα ονομάζονται φλέβες. Άρα ένα μεγάλο διαχωρισμό διότι άλλες είναι οι παθήσει των αρτηριών και άλλες είναι οι παθήσει των φλεβών. Η φλεβική λοιπόν ανεπάρκεια κάτω άκρων εφόσον καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γυρίσουν το αίμα από τα κάτω άκρα, τα πόδια προς την καρδιά, έχουν και το πιο δύσκολο έργο. Δηλαδή από χαμηλά σιγά σιγά να ανέβει το αίμα προς τα πάνω, ενάντια στη βαρύτητα και με το σημερινό τρόπο ζωής που έχουν οι άνθρωποι αυτό γίνεται όλο και πιο δύσκολα. Γιατί μένετε περισσότερο στον τρόπο ζωή, λίγο να μείνουμε στο κομμάτι αυτό. Τι εννοείται όταν λέτε ο σημερινό τρόπο ζωή είναι αυτό ο οποίο επιβαρύνει το πρόβλημα τη φλεβική ανεπάρκεια. Για να μπορέσει το αίμα να ανέβει προ τα πάνω πιο εύκολα, χρειάζεται βάδιση. Όταν λοιπόν οι σημερινοί άνθρωποι είτε κάθονται σε ένα γραφείο πολλέ ώρε καθισμένοι σε μια καρέκλα, είτε κάθονται πολύ όρθιοι, που αυτά τα δύο είναι χαρακτηριστικά τη σημερινή κοινωνία, στι δουλειέ και στι εργασίε τι κάνουμε. Τότε δυσκολεύει πολύ οι φλέβε, δυσκολεύονται πολύ να ανεβάσουν το αίμα προ τα πάνω, άρα αρχίζουν να πιέζονται πολύ. Και όταν ένα σημείο του οργανισμού το πιέζεις πολύ τότε αρχίζει να μην λειτουργεί σωστά και να έχουμε μια πάθηση. Αρχίζουν τα προβλήματα. Μια και αναφέρεστε λοιπόν σε παθήσει, θέλω λιγάκι να δούμε την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει σχετικά με τι φλεβικέ παθήσει και πιο συγκεκριμένα. Φλεβική ανεπάρκεια κάτω άκρων. Είναι αυτό για το οποίο συζητάμε τώρα. Αδυναμία λοιπόν των αγκίων να αντλήσουν το αίμα, να το, πάνε, να το σπόξουν προ την καρδιά πάλι. Ακριβώ. Ωραία. Δεύτερη λοιπόν φλεβική πάθηση, επιπολή θρομβοφλεβίτιδα κάτω άκρων. Πείτε μου δύο λόγια για αυτήν. Εδώ να πούμε ότι πρώτα απ' όλα το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι το αίμα συσσωρεύεται στα πόδια. Έτσι λοιπόν έχουμε και τα πρυξήματα, τα ιδίματα όπως είπατε mm -hmm. πιο πριν. Δηλαδή το αίμα μένει στα πόδια και έτσι τα πόδια πρίζονται. Αν, λοιπόν, και έχουμε το... και το αίσθημα το δυσάρεστο που τα νιώθουμε βαριά, το κάψιμο. Βεβαίω, Έχουμε πολλές φορές ε, ζέστη στα πόδια. Έχουμε βάρος στο, την, στο τέλος της ημέρας, ιδίω αφού έχουμε δουλέψει πολύ. Mm -hmm. ε, Έχουμε κλεισμό, έχουμε φαγούρα, φαγούρα δηλαδή, δηλαδή ναι, διάφορα συμπτώματα που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, δηλαδή δεν κυκλοφορεί καλά το αίμα. Mm -hmm. Αν το αίμα δεν τρέχει γρήγορα, έχει την ε, ικανότητα, μάλλον έχει, υπάρχει περίπτωση, να πήξει. Αυτό το να πήξει το αίμα το ονομάζουμε θρόμβωση. Λελώς. Άρα λοιπόν, η φλεβική ανεπάρκεια εκτός από τα Πιο απλά συμπτώματα που είπαμε όταν συσσωρεύεται το αίμα στα πόδια, έχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο να πήξει το αίμα, που αυτό όσο μένει στα πόδια μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αν όμω μπει στην κυκλοφορία ο θρόμβο, δηλαδή το πυγμένο αίμα και πάει προ τα πάνω, προ την καρδιά και στους πνεύμονε, μετά απειλείται και η ίδια η ζωή. Εκεί του πλέον ανθρώπου. μιλάμε βέβαια για κάποια ακραία περιστατικά, έτσι δεν είναι. Ακραία που πρέπει πάντα να τα προλαβαίνουμε. Γι' αυτό και συζητάμε ότι μέχρι ένα σημείο πρέπει να βοηθάμε και εμείς ώστε να μην φτάσουμε σε αυτό το κρέο, ακραίο φαινόμενο το οποίο πολλές φορές συμβαίνει. Θα πούμε τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν. Τη φλεβικέ παθήσει, αλλά να μείνουμε λίγο στο επιπολή. Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για τι επιφανειακέ φλέβε, αυτά τα ναι. οποία φαίνονται με γυμνόνα. Το φλεβικό σύστημα το χωρίζουμε σε δύο κομμάτια. Το ένα είναι το επιπολή, το επιφανειακό, γι' αυτό ονομάζεται επιπολή. Και το άλλο το εντοβάθι, το βαθύ. Δηλαδή μέσα στου μύε για να καταλάβουμε. Ενώ το άλλο είναι κάτω από το δέρμα, το επιπολή. Αυτά που βλέπουμε και αυτά που δεν βλέπουμε. Ακριβώ. Άρα, Άρα λοιπόν, Θρόμβωση μπορεί να πάθουν και τα δύο συστήματα. Το επιφανειακό, η θρόμβωση είναι λιγότερο επικίνδυνη, όχι ότι δεν είναι και αυτή βέβαια επικίνδυνη, αλλά από την εντοβάθη θρόμβωση που είναι μεγαλύτερε φλέβε και που κυκλοφορεί περισσότερο αίμα εκεί. Mm -hmm. Έχουμε όμως και τις ευριαγγείες. Αυτό είναι μια άλλη μορφή. Αυτό είναι ουσιαστικά το ίδιο πρόβλημα, αλλά είναι το πρώιμο στάδιο. Mm. Δηλαδή, όταν αρχίζει το αίμα και συσσωρεύεται στα πόδια, αρχίζουν οι φλέβες και διωγγώνονται. Διωγγώνονται λοιπόν πρώτα οι πολύ μικρέ φλεβίτσες που είναι κάτω από το δέρμα οι οποίε είναι μέσα στο δέρμα ουσιαστικά και φαίνονται με το μάτι και τι ονομάζουμε βριαγγίε. Πολύ μικρή, δηλαδή η διάμετρό του. Αυτό είναι που mm. αλλάζει. Ένα χιλιοστό, μισό χιλιοστό. Και σαν το... τριχίδια που λέμε, σαν Ακριβώ. Σαν τριχοειδή αγκία, πολύ μικρά. Περνώντα όμω ο καιρό και η φλεβική ανεπάρκεια μεγαλώνει, αρχίζουν και φουσκώνουν, δηλαδή διωγγώνονται και μεγαλύτερε φλεύμε που μπορεί να έχουν ένα εκατοστό διάμετρο. Όταν γίνει αυτό, τότε έχουμε κυρσού. Άρα λοιπόν, διαχωρίζουμε το ίδιο πρόβλημα σε ένα πρώιμο στάδιο αρχικά που είναι ευριακίε, mm -hmm. και έχει σημασία να το διαχωρίσουμε αυτό γιατί μετά θα με συζητήσουμε και για το πώ το διορθώνουμε, και στου κρυσού που είναι οι διαφορετικέ εικόνε που βλέπουμε εδώ πέρα. Ακριβώ. Στην αριστερή λοιπόν εικόνα γιατρέ, έχουμε ευριακίε, ενώ δεξιά έχουμε του κρυσού. Και οι δύο φλέβε είναι, απλώ οι πρώτε είναι φλέβε πολύ μικρέ, οι άλλε είναι πολύ μεγάλε φλέβε που έχουμε το αποτέλεσμα αυτό οπτικά στο πόδι ενό mm -hmm. Τώρα, για να φτάσει ένα πόδι ή τέλο πάντων τα κάτω άκρα ενό ασθενού, να γίνουν, να πάρουν αυτή τη μορφή ειδικά τη δεξιά εικόνα, να αποκτήσουν δηλαδή αυτή τη μορφή ενό ουδενταλόδου δικτύου, το οποίο είναι και αντιστοιχικό εν μέρη. Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντε που μα οδηγούν σε μια φλεβική ανεπάρκεια, ο, Οι βασικότεροι είναι δύο. Πρώτα απ' όλα είναι η κληρονομικότητα. Το πώ είναι φτιαγμένε οι φλεύε μα. Και για να το καταλάβει αυτό ο κόσμο, έχει σημασία πόσο Δυνατέ έχουν γεννηθεί με πόσο δυνατέ φλέβες mm. ώστε να αντέξουν ένα μεγάλο φορτίο, μία μεγάλη πίεση. Αν έχουμε γεννηθεί με λεπτέ φλέβες, το τείχομά του εννοώ, mm. δεν αντέχει πολλή πίεση. Αν έχουμε γεννηθεί με πιο σκληρέ φλέβες, αντέχουν μεγαλύτερη πίεση. Άρα λοιπόν, κληρονομικότητα με τι φλέβες που γεννιόμαστε. Mm -hmm. Πάμε λοιπόν και εκεί και προσθέτουμε τον τρόπο ζωή. Αν λοιπόν σε έναν άνθρωπο έχει κληρονομικότητα, με λεπτέ φλέβε δηλαδή. Έχουμε πολλή ορθοστασία ή πολλή καθιστική ζωή που αυξάνουν την πίεση με τι φλέβε, αυτέ σιγά σιγά θα αρχίσουν να φουσκώνουν, να χαλάνε και να δικούμαστε εκεί. Άρα έτσι εξηγούμε και γιατί κάποιοι άνθρωποι που έχουν κληρονομικότητα, δηλαδή υπάρχει στο περιβάλλον του, αλλά οι ίδιοι δεν έχουν, πάει να πει ότι δεν τι έχουν πιέσει τόσο πολύ στη ζωή ναι. του, αλλά και το αντίθετο. Όταν δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κληρονομικότητα ή δεν έχουν, βγάζουν ή δεν βγάζουν κερσού ανάλογα με το τι είδου ζωή κάνουν. Μισό λεπτάκι όμω, γιατί ο σημερινό τρόπο ζωή, να το πω έτσι, περιλαμβάνει και τη διατροφή μα. Περιλαμβάνει το αλκοόλ, περιλαμβάνει το τσιγάρο, περιλαμβάνει το φαγητό μα. Αυτοί οι τρει παράγοντε, πόσο σημαντικοί είναι για την εμφάνιση ή όχι κλίβικη ανεπάρκεια. Όσον αφορά τη φλεβική ανεπάρκεια, δεν έχουν μεγάλη σχέση αυτοί οι παράγοντε. Θα δούμε αργότερα ότι έχουν σχέση με τι παθήσει των αρτηριών. Mm -hmm. Όσον αφορά τι φλεβικέ παθήσει, δεν έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που έχει ανακαλυφθεί τώρα τελευταία είναι ότι η κατάχρηση ε, τροφών που είναι καυτερέ, όπω μπαχαρικά, πιπέρια, καυτερέ δηλαδή τροφέ, χαλάνε μετά από κατάχρηση όμω τι φλέμπε, mm -hmm. όχι αν. Τρώμε περιστασιακά, αλλά υπάρχουν λαοί που τρώνε κάθε μέρα τρει παθή και έχουμε παρατηρήσει ότι εκεί χαλάνε οι φλεύμε πιο νωρί. Επιδεινώνεται λοιπόν η κατάσταση. Επιδεινώνεται όσον αφορά την τροφή. Τώρα, όταν έχουμε λοιπόν μια φλεβική ανεπάρκεια στα πόδια μα, η διάγνωση πώ ακριβώ επιτυγχάνεται, πώ γίνεται. Αρχικά θα πρέπει να μα δει ένα αγκιοχυουργό, ο οποίο και θα κοιτάξει την κυκλοφορία του ποδιού. Τι ευριακίε τι βλέπουμε mm -hmm. και του κυρισσού. Αλλά από εκεί και πέρα όμω πρέπει να γίνει μια μέτρηση τη κυκλοφορία του αίματο με ειδικά μηχανήματα, ιδιαιτέρω με υπέρηχο, που είναι και πιο εύκολο, τον λεγόμενο τρίπλεξ που ονομάζουμε εδώ στην Ελλάδα, όπου εκεί θα δούμε πραγματικά αν υπάρχει ανεπάρκεια ή όχι. Είναι μια υπόδεινη εξέταση αυτή, γιατί πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν υπέρηχοι, τρίπλεξ, μήπω μπαίνουν σε μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι και υπόδεινη τελικά. Εφόσον οι υπέροχοι χρησιμοποιούνται στην έγκυο γυναίκα, να δούμε το μωρό πολλέ mm -hmm. φορέ, πάει να πει ότι ούτε βλαβεροί είναι, αλλά ούτε και πονάνε ή έχουν κάποιο άλγος ή έχουν κάποια δυσανεξία. Θα λέγαμε δηλαδή ότι είναι κάτι για τον ασθενή το οποίο δεν μπορεί να το κάνει εύκολα. Μπορεί να το κάνει πολλέ φορέ χωρί προβλήματα. Γιατρέ, αν αφήσουμε στην άκρη το κομμάτι το αισθητικό, ειδικά στου χρυσού, για ποιο λόγο θα πρέπει κάποιο να αναζητήσει τη βοήθεια ενό ειδικού, δηλαδή, θα πρέπει να αντιμετωπίσει οπωσδήποτε του χρυσού. Πολύ ωραία ερώτηση, γι' αυτό και ε, διαχωρίσαμε πριν τη διαφορά ευριαγγιών με κυρσούς. Στι ευριακίε, όπω είδαμε, το θέμα είναι μόνο αισθητικό. Δεν απειλείται η ζωή του ασθενού. Mm -hmm. Απλώ δεν υπάρχει ωραία όψη του ποδιού που και αυτό είναι σημαντικό όμω στη σημερινή ζωή. Ειδικά για τι γυναίκε, Ειδικά έτσι. για τι γυναίκε και για του άντρε, αλλά φυσικά και για τι γυναίκε περισσότερο. Ε, όσον αφορά του κερσού όμω, πάμε το λεγόμενο θρόμβωση που είπαμε πριν, δηλαδή εκεί το αίμα μπορεί να θρόμβωθεί που είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο για την υγεία του ασθενούς και για τη ζωή του εάν χειροτερέψει και φτάσει ο θρόμβος, μπει στο δίκτυο και πάει αλλού. Και όταν φτάσουμε λοιπόν και διαγνώσουμε το πρόβλημα, πρωτού βεβαίως φτάσουμε στο πρόβλημα της θρόμβωσης, μετά τι επιλογές έχουμε θεραπευτικά, δηλαδή είναι μονόδρομος μια επέμβαση χειρουργική ή μπορούμε να το πάμε και συντηρητικά, να, το, να χρησιμοποιήσουμε μια φαρμακευτική αγωγή ή κάποια άλλη μέθοδο. Τι κάνουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η σημερινή ιατρική ε, περιλαμβάνει και την πρόληψη. Κάτι που παλαιότερα ήταν λιγότερο σημαντικό. Άρα πάντα η πρόληψη για να μην συμβεί κάτι υπάρχει πάντα και όταν αυτό συμβεί για να μην χειροτερέψει. Mm -hmm. Άρα, λοιπόν, Αν φτάσουμε το... στο ακραίο λοιπόν, στάδιο όμως που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε, τι κάνουμε. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο ακραίο στάδιο των κυρσών, θα πρέπει η μόνη λύση είναι η χειρουργική αποκατάσταση. Έχουμε mm -hmm. διάφορου τρόπου χειρουργική αποκατάσταση, αλλά πρέπει να αφαιρεθούν, να μην υπάρχουν οι φλέβε αυτέ στο πόδι, έτσι ώστε, να, έτσι ώστε να μην περνάμε τον κίνδυνο τη τρόμβωση. Άρα, λοιπόν, όταν μιλάμε για χειρουργική επέμβαση, ποιε επιλογέ έχουμε και ποια είναι, να το πω έτσι, τα συν και τα πλήν τη κάθε μια. Προοδεύοντα η χειρουργική σε όλου του τομεί, προχωράει σε μια χειρουργική η οποία είναι πιο εύκολη. Γίνεται πιο απλά, σε μικρότερε δομέ, χωρί να είναι μεγάλα νοσοκομεία που mm -hmm. χρειάζονται, λιγότερη παραμονή του ασθενού και γενικά πιο ανεκτή και πιο εύκολη. Άρα λοιπόν, ενώ παλαιότερα η σαφινεκτομή, δηλαδή το να βγάλει κανεί τι φλέβε από το πόδι κάνοντα μία επέμβαση, ήταν η μόνη λύση, σήμερα έχουμε και καινούριε μεθόδου όπου μπορούν να γίνουν, γιατί πάντα ο χειρουργό αποφασίζει ποια είναι καλύτερη για κάθε ασθενή. Mm -hmm η, την οποία είναι πολύ λιγότερο επεμβατική και έτσι μπορούμε τις φλέβες αυτές χωρίς να τις βγάλουμε, να τις καταστρέψουμε και να είναι κάτι απλούστερο για τον ασθενή. Εδώ γιατρό παρακολουθούμε μία, ε, να το πω έτσι, μία τεχνική στην οποία εισάγεται μέσα στη φλέβα ένα μικρό αντικείμενο ή ένα μικρό σύρματάκι θα μπορούσε να το πει κανείς με πολύ απλά λόγια. Θέλω να μου εξηγήσετε ακριβώς τι σημαίνει αυτή η τεχνική και ποιο είναι το όφελο μια τέτοια τεχνική. Τι μα προσφέρει δηλαδή μια τεχνική σαν και αυτήν η χειρουργική. Εδώ πέρα βλέπουμε συγκεκριμένα μια θερμική κατάλυση, όπω ονομάζεται, δηλαδή το να κάψει μια φλέβα με μια ίνα λέιζερ. Το λέιζερ παράγει εκτό από άλλα και θερμότητα, και Βεβαίως. ζέστη δηλαδή. Mm -hmm. Άρα λοιπόν εκεί που μια φλέβα παλαιότερα έπρεπε να την βγάλουμε ώστε να μην παλινδρομεί το αίμα, τώρα μπορούμε. Τρυπώντα από ένα μακρινό σημείο, γιατί όλο αυτό το δίκτυο, όπω καταλαβαίνετε, συνδέεται το ένα με το άλλο, mm. και να πάμε από χαμηλά από το πόδι, όπω φαίνεται εδώ, να ανεβάσουμε την ίνα λέιζερ στο σημείο που θέλουμε να καταστρέψουμε τη φλέβα, να ενεργοποιήσουμε το λέιζερ, αφού κάνουμε κατάλληλη αναισθησία βέβαια, έτσι ώστε να μην καεί γύρω-γύρω έστω -γύρω, παρά μόνο mm. η φλέβα, mm. πολύ σημαντικό αυτό, mm. να κάψουμε μέσα από τη φλέβα, ενδαγκιακά δηλαδή, το αγγείο αυτό, ώστε να μην περνάει με τα αίμα και να μην υπάρχει ανεπάρκεια αυτή που είπαμε. Είπατε αναισθησία και θέλω να μείνουμε στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε μια τοπική αναισθησία, πρέπει να υποβληθεί ο ασθενή σε μια γενικότερη μέθη ή σε μια επισκληρή από τη μέση και κάτω. Γίνεται με τοπική αναισθησία. Συνήθω όμω χρησιμοποιούμε και μια η ήπια γενική αναισθησία, αυτό που λέει μέθη ο κόσμο, που δεν είναι ιατρικό όρο πολύ σωστό, ναι. είναι μια πολύ ήπια αναισθησία, έτσι ώστε να μην νιώθει και όλη την επέμβαση, γιατί κάποιοι άνθρωποι το ανέχονται, κάποιοι όλοι, να κοιμηθεί δηλαδή mm -hmm. και να ξυπνήσει μετά μόλι τελειώσει η επέμβαση. Οπότε, σε πόση ώρα δηλαδή έχουμε μια τέτοιου είδου επέμβαση να ολοκληρώνεται η ενταγιακή συγκεκριμένα τεχνική, πόσο χρόνο διαρκεί για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την επέμβαση σε συγκεκριμένε φλέβε που πρέπει να καταστραφούν. Καταλαβαίνω ότι εξαρτάται αυτό από το πόσε λεύε έχει και πόσο καιρό ένα άνθρωπο το έχει αφήσει, αν είναι στην mm -hmm. αρχή του ή αν είναι πολύ προχωρημένο. Ένα μέσο όρο είναι από μισή ώρα τα πιο απλά περιστατικά μέχρι μία ώρα τα πιο δύσκολα. Προτού φτάσουμε στο να κάνει κανεί την επέμβαση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ε, κάποιο προγεννητικό έλεγχο ή μπορεί αυτή η μέθοδο να εφαρμοστεί στον κάθε ασθενή ανεξάρτητα από περιορισμού. Όταν λέτε προεχρητικό έλεγχο είναι αυτό που γίνεται πριν από το χειρουργείο. Πρώτα απ' όλα θα έχει ο αγκιοχυρουργό εξετάσει τον ασθενή, θα έχει κάνει τι κατάλληλε εξετάσει στο ιατρείο του mm -hmm. και θα έχει αποφασίσει και θα έχει συνοηθεί με τον ασθενή ποια είναι η καταλληλότερη μέθοδο για, για το πρόβλημα το δικό του, το εξωτερικευμένο. Λοιπόν, σωστά, σωστά. Να, να παραφράσω μάλλον την ερώτησή μου. Είναι η κατάλληλη μέθοδο αυτή για κάθε ασθενή ή, να το πω έτσι, αποκλείει κάποιου. Ακόμα και σήμερα, πολύ επιπλεγμένα περιστατικά με πάρα πολλούς κλάδους, ακόμα είναι προτιμότερο να γίνονται με την παλαιότερη μέθοδο, όπου mm -hmm. θα αφαιρεθούν όλοι. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο και οι καινούργιες τεχνικές, θα ε, συμπεριλάβουν όλους τους ασθενείς μέσα στο να γίνονται και σε αυτούς οι νεότερες τεχνικές. Κάτι που είπαμε πριν να μην το αφήσουμε ναι. έτσι. Ο προεγχειρητικό έλεγχο είναι αυτό που γίνεται πάντα μέσα στο νοσοκομείο πριν από το χειρουργείο. Όπου ελέγχουμε την καρδιά, του πνεύμονε, το αίμα. Για να μπορέσει να μπει χειρουργείο, ότι όλα αυτά λειτουργούν σωστά. Διότι δεν μπορεί κανεί να χειρουργηθεί αν αυτά δεν έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά. Προφανώ. Άρα λοιπόν κάνουμε μια τέτοια επέμβαση και μετά θα πρέπει κανεί να μείνει μέσα στο νοσοκομείο. Και αν για πόσο διάστημα μέχρι να ξαναγυρίσει την καθημερινότητά του. Όχι, με τη μέθοδο αυτή δεν χρειάζεται να μείνει στο νοσοκομείο. Το mm -hmm. πρωί γίνεται η επέμβαση, το βράδυ περπατάει και πάει σπίτι του κανονικά και την άλλη μέρα περπατάει. Δηλαδή, άλλο ένα σημείο είναι εκτό από το ότι δεν θα μείνει στο νοσοκομείο, που είναι σημαντικό, ότι μπορεί την άλλη μέρα να πάει στη δουλειά του. Mm -hmm. Τι πρώτε μέρε, φυσικά, εμεί οι αγκιοχειρουργοί συνιστούμε να μην πιεστεί πάρα πολύ τι πρώτε τρει-τέσσερι μέρε να κάνει κάτι ήπιο και μετά κανονικά στη δουλειά του. Δηλαδή, για παράδειγμα, να μην πάει σε μια πολύ. Ε, επώδυνη εργασία, να μην κάνει κάποια αθλητική δραστηριότητα κλπ. Τέτοια πράγματα που δεν προστασία όχι πολύ. Ναι. Η καθιστική ζωή, τα δύο που είπαμε ότι χειροτερεύουν την ε, κυκλοφορία του αίματο στα πόδια. Μια μέση βάδεση μόνο και μόνο για να μπορεί το αίμα να κινείται σωστά ακριβώς, στο ακριβώς. κυκλοφορικό σύστημα. Αυτά σε ό,τι αφορά το φλευκ, την φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων. Έχουμε όμω το λεγόμενο ανέβρισμα και μάλιστα τη κυλιακή αορτή. Καταρχά θέλω να μου πείτε τι εννοούμε όταν λέμε ανέβρισμα κυλιακή αορτή. Και πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό για τον ασθενή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο τη αγγειοχειρουργικής και ευχαριστώ που με ρωτάτε. Ε, Όπω πριν είπαμε, άλλε υπαθεί των φλεβών και άλλε των αρτηριών. Το ανέβρισμα, πάλι ελληνική λέξη, βγαίνει από το εύρο, δηλαδή μεγαλώνει το εύρο, είναι λέξη που χρησιμοποιεί όλο ο κόσμο αν είναι ελληνικέ, mm -hmm. να το θυμόμαστε και αυτό, όπου κάποια αγκία, κάποιε αρτηρίε, δηλαδή. Αυτά τα αγγεία τα οποία μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά προ όλον τον οργανισμό, σε κάποιο σημείο του αρχίζουν και φουσκώνουν και μεγαλώνουν. Μεγαλώνει το έυρο του δηλαδή. Απλούστατα διότι μεγαλώνει η πίεση, υπάρχει μεγάλη πίεση ναι. και τα τυχώματά του δεν είναι τόσο ισχυρά ώστε να κρατήσουν την πίεση και αρχίζουν και φουσκώνουν σαν μπαλόνι. Είναι πιο αδύναμα λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή όπου συμβεί αυτό το πράγμα. Ακριβώ και η πίεση είναι μεγάλη, οπότε αρχίζουν και δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση του αίματο. Σε όλε τι αρτηρίε μπορεί να έχουμε ανέβρισμα. Αυτό όμω που συναντάμε συχνότερα και είναι και το πιο επικίνδυνο είναι το ανέβρισμα τη κυλιακή αορτή. Αορτή είναι το μεγαλύτερο αγγείο του οργανισμού που ξεκινάει από την καρδιά και μεταφέρει το αίμα σε όλο τον οργανισμό και στα mm -hmm. πόδια. Στην, στο σημείο τη κοιλιά είναι η κοιλιακή αορτή, όπου εκεί πέρα παρατηρούμε ότι έχουμε πιο συχνά το ανέβρισμα. Άρα λοιπόν το αγγείο αυτό, ενώ περίπου η διάμετρό του είναι από 1,5 mm -hmm. ω 2 εκατοστά, Αρχίζει και γίνεται 3 εκατοστά, 4, 5, 6 και αρχίζει και φουσκώνει. Να το βλέπουμε και στην φάση αυτή για να Βεβαίως, καταλάβουμε Βλέπετε πώς γίνεται εδώ λοιπόν. μία ορτή μπροστά με το κόκκινο πίσω είναι η φλέβα. Ναι. Πώ από τη διάμετρο τη μικρή αρχίζει και φουσκώνει. Αυτό δεν γίνεται απότομα σε μία μέρα, γίνεται σιγά σιγά με τα χρόνια. Δίνει και... συμπτώματα για τρία κάτι τέτοιο. Δηλαδή μα προειδοποιεί ότι θα συμβεί αυτό πράγμα. Πολύ καλή ερώτηση, διότι είναι από αυτέ που λέμε ύπουλε ασθένειε. Mm. Τι ονομάζουμε ύπουλε ασθένειε εμεί οι γιατροί, Είναι αυτέ που δεν δίνουν συμπτώματα, είναι πολύ σημαντικέ μεν, αλλά δεν το καταλαβαίνει ο ασθενή και έτσι όταν φτάσουμε στο σημείο να επιπλεχθεί το ανέβρισμα αυτό, που θα το πούμε mm. μετά τι ακριβώ συμβαίνει, είναι πολύ αργά. Άρα, συμπτώματα ιδιαίτερα δεν δίνει. Όμως, είτε κάποια κόπου, ούτε ναι. κάποια υπάρχουν. δυσκολία στη βάδεση ή κάτι αντίστοιχο. Όχι. Επειδή η ηλιακή αορτή, όπω δείξαμε, είναι πολύ κοντά σε πονδυλική στήλη, ναι. ένα πρώτο ασύμπτωμα είναι να πονάει η κοιλιακη αορτη μα. Γιατί πιέζει λίγο αυτό το μικρό μπαλονάκι που φουσκώνει ναι. τη μέση και πονάει η μέση μα. Άρα λοιπόν. Όταν πονάει η μέση, μην το θεωρούμε τόσο αθώο ότι απλώ πονάει λίγο η μέση μου γιατί κουράστηκα. Μην πρέπει Να πάντα πάρουμε ένα αντιφλεγμονώδε μόνο και μόνο για να περάσει η μέση. Γιατί... Ακριβώ μπορεί να υποκρύπτεται κάτι τέτοιο. Mm -hmm. Μετά, επειδή πιέζονται λίγο και τα έντερα, μπορεί να έχουμε και κάποια προβλήματα ε, γαστροκινητικά και στο πεπτικό μα σύστημα. Αλλά γενικά δεν πονάει πολύ. Mm -hmm. Τώρα το ερώτημα όμω όμως είναι γιατί δημιουργείται. Δηλαδή, αν μου λέτε ότι. Είναι μια ύπουλη ασθένεια. Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε με γυμνό μάτι, δεν έχει συμπτώματα. Ε, πώς μπορούμε εμείς να προστατευτούμε προτού καν φτάσουμε στο ακραίο σημείο. Επειδή τα αγκία μας αρχίζουν και ε, καταστρέφονται μετά τα 30 μας, 35, πρέπει από πολύ νωρί. ίσως και λίγο αργότερα βέβαια για το ανέβρισμα της κοιλιακής αορτής, ο κάθε άνθρωπος να κάνει ένα check-up με τον αγγείο χειρουργό, να αντελέγχει όλα αυτά τα οποία είναι ύποπτα και από εκεί πέρα ανατακτά χρονικά διαστήματα να βλέπει αν κάτι έχει αλλάξει. Πώς γίνεται αυτό το check-up, δηλαδή, τι ακριβώ περιλαμβάνεται για το check-up, Για όλα τα αγκία, ε, mm -hmm. οπωσδήποτε έναν υπέρηχο, ένα τρίπλεξ ηλιακή αορτή, να δούμε αν υπάρχει ανέβρισμα. Κυκλοφορία στα κάτω άκρα, στα πόδια αλλά και στα χέρια. Mm -hmm. Και οπωσδήποτε και κυκλοφορία στι καροτίδε που πάνε το αίμα στον εγκέφαλο το επόμενο μα θέμα, το οποίο θα το συζητήσουμε ναι. και αυτό. Αυτό πρέπει να βάλει ένα check-up γενικό για έναν οποιοδήποτε ασθενή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν με τον τρόπο που μου αναφέρετε, δηλαδή με έναν υπέρηχο, ένα τρίπλεξ ο αγιοχειρουργό, ο εξειδικευμένο αγιοχειρουργό, μπορεί να εντοπίσει τυχόν τέτοιου είδου προβλήματα ένα νεύμα στην κλιακή ορτή ή κάπου αλλού. Βέβαια. Σωστά. Βεβαίω. Και ναι. να προσθέσουμε εδώ κάτι που δεν είπαμε, είναι ότι εφόσον αυτό η αορτή δηλαδή αρχίζει και μεγαλώνει σε μέγεθος, Ποιο είναι ο κίνδυνο ο οποίο έχουμε να σπάσει αυτό το ονομάζουμε στην αγκιοχειρουργική ρήξη του ανεβρίσματος και να αρχίσει μια κατάσχετη μοραγία μέσα στον οργανισμό. Πείτε μου κάτι σα παρακαλώ, υπάρχει κάποιος, κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για ένα ανέβρισμα κυλιακέ αορτής ή όλοι είναι πιθανή ασθενεί ανευρίσματο. Αρχικά να πω όλοι, αλλά mm -hmm. να πούμε ότι. Παρουσιάζεται περισσότερο στους άντρες από τις γυναίκες, όχι ότι δεν μπορούν να έχουν και οι γυναίκες βέβαια. Όσοι έχουν υπέρταση, όπως είπαμε πριν, επειδή η πίεση του αίματος είναι πολύ μεγάλη, τότε υπάρχει κίνδυνος να γίνει το ανέβρισμα. Ναι. Οπωσδήποτε κληρονομικότητα, αν υπάρχει ε, στο περιβάλλον γονείς, αδέρφια, ανευρίσματα έχουν ε, διαγνωστεί πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται. Και φυσικά και άλλε όπω είναι ε, ο ζαχαρότητα διαβήτη, η υπερlipidemia, όλα αυτά που σε γενικέ γραμμέ καταστρέφουν τι αρτηρίε με την πάροδο των ετών. Άρα, δηλαδή κάποιο ο οποίο μπορεί να έχει υψηλή χολυστερινή, ε, σάχαρο όπω λέμε, θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα. Ανοίξει στην κατηγορία εκείνη των ανθρώπων των πιθανών ασθενών με μεγαλύτερο ποσοστό επικίνδυνοτητα. Είναι σωστό να το πούμε έτσι. Ε, Βεβαίω και να μην ξεχάσουμε και το κάπνισμα. Mm -hmm. Το κάπνισμα καταστρέφει τι αρτηρίε. Σιγά σιγά περνώντα uh, τα χρόνια, άρα και αυτό είναι ένα από του παράγοντε που πρέπει πάντα να ελέγχουμε τα υγεία μα. Αλκόλ και διατροφή. Λιγότερο, όχι τόσο πολύ. Διατροφή φυσικά, ξέρουμε ποια είναι η, η διατροφή που πρέπει να έχουμε όλοι μας, από πολύ μικρή ηλικία. Να αποφεύγουμε δηλαδή τα λιπαρά και όλα αυτά που ανεβάζουν την πίεση, όπω τα λάτια. Όχι βέβαια σε πολύ μικρή ηλικία, mm -hmm. αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα. Και φυσικά η καθιστική ζωή ή μία άσκηση που αυτό έχει σχέση με τη διατροφή δηλαδή και τον τρόπο ζωής πρέπει πάντα να είναι υγιεινή και να, μην, να προσέχουμε να μην καταστρέφει τα αγγεία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εσείς σαν ο χειρουργός εντοπίζετε με ένα τρίπλεξ, με έναν υπέρηχο ένα ανέβρισμα και στην παρούσα φάση κρίνετε ότι ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να το αντιμετωπίσετε χειρουργικά ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να διαγνωστεί, μάλλον για πόσο καιρό πρέπει να παρακολουθείτε ένα ανέβρισμα πρωτού προχωρήσετε πλέον στη χειρουργική επέμβαση. Οι μελέτε έχουν δείξει ότι το ανέβρισμα δεν σπάει, δεν υπάρχει ρήξη δηλαδή, όσο mm. είναι ακόμα μικρό. Και υπάρχει ένα όριο το οποίο έχουμε δει ότι έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να υπάρξει ρήξη, που είναι γύρω στα 4,5 με 5 εκατοστά διάμετρο. Mm -hmm. Βέβαια δεν παίζει μόνο αυτό ο ρόλο, παίζει και το σχήμα του, παίζει και ο ασθενή παίζει ρόλο αν είναι άντρα ή γυναίκα, γιατί η γυναίκα έχει μικρότερα αγκία από τον άντρα. Ναι. Άρα είπαμε ένα γενικό κανόνα. Αν λοιπόν ο αγιοχειρουργό δει το ανέβρισμα είναι μικρό, αρκετά, 3 εκατοστά, mm -hmm. 3,5, τότε ανά 6 μήνε ελέγχει τον ασθενή και βλέπει αν αυτό μεγαλώνει. Αν όμω δει ότι είναι από 4, 4,5 και πάνω τότε θα προτείνει οπωσδήποτε την χειρουργική αποκατάσταση, έτσι ώστε <coughs> να αποφευθεί προληπτικά δηλαδή, να μην φτάσει σε ένα σημείο ώστε να σπάσει το ανέβρισμα και εδώ να πούμε ότι οι στατιστικέ λένε ότι αν σπάσει το ανέβρισμα, 90% των ασθενών πεθαίνουν και 10% μόνο σώζεται στο τέλο. Άρα και λοιπόν μάλιστα, είναι κάτι πολύ επικίνδυνο. Και μάλιστα φαντάζομαι αυτό το 10% αν προλάβει εγκαίρω να αποκαταστεί τη βλάβη. σε αυτό που προλαβαίνει πανείο, ναι, είναι το 10%. Οτιδήποτε τέλο πάντων είναι αναγκαίο να γίνει εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν εντοπίζουμε το ανέβρισμα, βλέπουμε αν και εφόσον είναι χειρουργήσιμο ή πρέπει να χειρουργηθεί εκείνη τη στιγμή. Ε, τι επιλογέ λοιπόν έχουμε χειρουργικά, ποιε μεθόδου πλέον μπορούμε να επιλέξουμε ή να επιλέξει καλύτερα ο ειδικό για να αποκαταστήσουμε τη βλάβη αυτή, Παλαιότερα και σήμερα βέβαια ακόμα, αλλά η παλαιότερη μέθοδο είναι η αποκατάσταση ανοιχτή αποκατάσταση όπω ονομάζουμε mm -hmm. του ανεβρίσκματο κυλιακή αορτή. Δηλαδή... Να παρακολουθούμε κιόλα παρακαλώ λίγο ναι. ναι, το πώ ακριβώ γίνεται αυτή η ανοιχτή επέμβαση. Για να καταλάβουμε mm. το ανέβρισμα, είναι περίπου στο ύψο του ομφαλού. Πίσω από τον ομφαλό, εκεί είναι περίπου. Mm. Άρα, η ανοιχτή αποκατάσταση χρειάζεται μία τομή μεγάλη, πολύ μεγάλη στην κοιλιά. Να ανοίξουμε, να βρούμε το ανέβρισμα εκεί, να το αφαιρέσουμε και να βάλουμε ένα μόσχευμα, ένα άλλο σωλήνα δηλαδή, ένα σωληνωτό μόσχευμα, να το ράψουμε και αντί για ορτή να έχουμε το μόσχευμα αυτό. Ουσιαστικά, δηλαδή, να δημιουργήσουμε μία εκτροπή μέσα από ένα άλλο σωληνάκι, να το πω πολύ απλά. Ακριβώ. Αντί για σημείο. να περνάει μέσα από το ανέβρισμα, να περνάει μέσα από το σωληνάκι αυτό που βάζουμε, το μόσχευμα. Mm -hmm, mm -hmm. Αλλά όπω καταλαβαίνετε είναι μια πολύ μεγάλη επέμβαση. Τη Κρατάει πολλέ ώρε, τρει με τέσσερι ώρε μπορεί να κρατήσει. Mm -hmm. Μετά συνήθω χρειάζεται κανεί να πάει και στη μονάδα εντατική θεραπεία για να παρακολουθεί, mm -hmm. Έτσι ώστε. Ε, ήταν η παλαιότερη μέθοδο, η οποία ισχύει και μέχρι σήμερα, αλλά ήταν αυτή η οποία είχαμε τη μόνη λύση. Το, το βλέπουμε και εδώ. Το βλέπουμε. Το βλέπετε πώ ανοίγει το ανέβρισμα. Μπαίνει το σωληνάκι αυτό το άσπρο. Ράβεται πάνω και κάτω στο αίμα πια να περνάει μέσα από το σωληνάκι και να μην περνάει από το ανέβρισμα. Οπότε δεν υπάρχει κίνδυνο ρήξη. Mm -hmm. Να σπάσει δηλαδή. Αυτό βέβαια είναι όπω όπως είπαμε μια ανοιχτή τομή και μια ανοιχτή παρέμβαση στο ναι. συγκεκριμένο ανέβρισμα. Ε, με όλα τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα που μπορεί να παρουσιάσει. Βλέπουμε όμω ότι η επιστήμη προχωράει. Εδώ, μου είπατε προηγουμένω ότι υπάρχει η ενδαγκιακή μέθοδο σε ό,τι αφορά τη φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων. Μπορούμε να εφαρμόσουμε αντίστοιχη τεχνική και για το ανέβρισμα ακηλιακή αορτή. Εδώ, να εξηγήσω ότι η πρόοδο τη ιατρική, και ειδικότερα τη χειρουργική, έχει να κάνει με πιο απλέ μεθόδου και αυτό που ονομάζουμε ελάχιστα επεμβατικέ. Δηλαδή, να διορθώνουμε το πρόβλημα με όσο λιγότερη επέμβαση. Στην γενική χειρουργική, η πρόοδο αυτή ήταν η λαπαροσκοπική χειρουργική και η ρομποτική που λέμε σήμερα. Στη δική μου ειδικότητα, δηλαδή στην αγκιοχειρουργική, mm -hmm. ήταν η ενδαγκιακή χειρουργική. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, Ότι αντί να πάμε όπως είδαμε πριν, απ' έξω από το αγκίο και να το αποκαταστήσουμε, να το διορθώσουμε, πάμε από μέσα από το αγκίο και βάζουμε το μόσχευμα αυτό το που είδατε πριν, ένα παρόμοιο δηλαδή, mm -hmm. χωρί όμω να ανοίξουμε απ' έξω το αγγείο. Άρα, μικρότερη τομή, χωρί αίμα, με πολύ λιγότερο χρόνο. Πρώτα απ' όλα, αυτό το οποίο εκμεταλλευόμαστε και είναι πολύ σημαντικό mm -hmm. στην Αγγεοχυρία να το πούμε, ότι όλα τα Αγγεία μεταξύ του επικοινωνούν. Όπω όλε οι σωληνώσει, από ένα σημείο μπορούμε να πάμε κάπου αλλού, αν βλέπουμε που πηγαίνουμε και έχουμε τον τρόπο με τι ακτινογραφίε, τι συνεχόμενε, τον έλεγχο αυτών των ακτινοσκοπικών να βλέπουμε. Μπορούμε να μην πάμε στην κοιλιά, αλλά από μία τομή στο πόδι mm -hmm. να ανέβουμε προ τα πάνω. Να μπούμε μέσα στο ανέβρισμα, χωρί να το ανοίξουμε, να βλέπουμε που είμαστε και να ανοίξουμε εκεί το μόσχευμα το οποίο θα σφραγιστεί πάνω και κάτω. Και έτσι, χωρί να γίνει τομή στην κοιλιά, χωρί να γίνει μεγάλη επέμβαση με μια πολύ μικρή τομή στο πόδι, να αποκαταστήσουμε το ανέβρισμα. Όπω και αυτό που βλέπουμε, βέβαια. Βλέπουμε ναι. ακριβώ πώ mm -hmm. από το πόδι ανεβαίνει, αλλά υπάρχει έλεγχο γιατί βλέπουμε που πηγαίνουμε. Είναι σε πραγματικό χρόνο αυτό ο έλεγχο τον οποίο πραγματοποιείται. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή βλέπετε πού ακριβώ κινείται ε, το, το χειρουργικό, να το πω έτσι, εξάρτημα, ώστε να εντοπίσουμε το προβληματικό σημείο και να οδεύσουμε προ τα εκεί. Ε, βέβαια, είναι σαν να βλέπουμε βίντεο εκείνη τη στιγμή. Ουσιαστικά, σαν να βγάζουμε συνεχόμενε ακτινογραφίε η μία mm -hmm. με την άλλη πολύ γρήγορα και έτσι να βλέπουμε και αυτό που βάζουμε και που βρισκόμαστε. Και αν γίνει και μετακίνηση ή οτιδήποτε, να το διορθώσουμε εκείνη τη στιγμή. Άρα, ε, θα ήταν ασφαλέ να πω ότι παρέχει μεγάλη ακρίβεια μια τέτοια τεχνική. Βεβαίω. Σήμερα πια ναι. Είναι μια σχετικά νέα τεχνική, mm -hmm. γύρω στα 20 με 25 χρόνια ή στο εξωτερικό μπορεί να είναι και 30. Αλλά τέλος πάντων, είναι μια για την ιατρική 20-25 χρόνια δεν είναι πάρα πολλά. Συνεχώ τα μοσχεύματα αυτά και η τεχνική γίνονται όλο και καλύτερα. Οπότε οτιδήποτε προβλήματα υπήρχαν στο παρελθόν, σήμερα πια ε, τα έχουμε ξεπεράσει. Mm -hmm. Και ακόμα έχουμε και επόμενα, επόμενα στάδια της εξέλιξη όπου θα μπορούν και όλοι οι ασθενεί. Γιατί αυτό δεν το είπαμε να πούμε ότι. Κάποιοι ασθενεί με κάποια ιδιαίτερη ανατομία, τα ανεβρίσματά του είναι κάπω παράξενα, α το πω έτσι, ναι. δεν μπορεί να γίνει ενδαγκιακή μέθοδο. Όταν λέτε παράξενα, τι εννοείτε. Εννοούμε ότι η μορφή του είναι τέτοια, η ναι. οποία και δεν μπορούν okay. να περάσουν ενδαγκιακά τα μοσχεύματα, και αν τα βάλουμε, δεν θα σφραγίσουν καλά και μπορούν να μετακινηθούν με την κίνηση του αίματο και με τη ροή του αίματο, να φύγουν από τη θέση του. Και αυτό είναι μια επιπλοκή που φυσικά δεν θέλουμε να γίνει. Βέβαια, σήμερα πια το 90% μπορεί να γίνει με τη νέα μέθοδο και ένα 10% μπορεί, χρειάζεται να γίνει με την παλαιότερη. Αυτό το αποφασίζει ο εγκυχρουργός φυσικά εξατομικεύοντας την θεραπεία στον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Πείτε μου κάτι σας παρακαλώ γιατρέ. Ας υποθέσουμε ότι ένα ασθενή υποβάλλεται στην ενδαγκιακή μέθοδο για, την, για το ανέβρισμα κυλιακής αορτής και για τον αβ λόγο παρουσιάζεται κάτι αντίστοιχο στο ίδιο σημείο. Μπορεί να επαναλάβει την επέμβαση αυτή ακριβώ με τον ίδιο τρόπο ώστε να φτάσει στο σημείο που υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το υπάρχει ίδιο πρόβλημα επανάληψης. στο ίδιο σημείο. δεν είναι δε ή τουλάχιστον δύσκολο. λίγο παραπάνω λίγο πιο πριν στην ίδια Ναι, φυσικά. Αυτοί. φυσικά. Αν mm -hmm. είναι σε άλλο σημείο, θα επέμβει κανεί με μια καινούργια επέμβαση και θα διορθώσει οτιδήποτε καινούργιο γίνει στο μέλλον. Το ρωτάω αυτό γιατί σε μια ανοιχτή επέμβαση και το τραύμα παραμένει και η ουλή και βεβαίω ο χρόνο αποκατάσταση είναι πολύ μεγάλο. Οπότε αν ξανασυμβεί κάτι στο ίδιο σημείο, φαντάζομαι ότι δεν είναι τόσο απλό για να ξανανοιχτεί ο ασθενή. Όλα μπορούν να γίνουν. Απλώ, όπω είπατε πολύ σωστά, δεν είναι τόσο απλό. Γίνεται δηλαδή η δεύτερη επέμβαση και η τρίτη πολύ πιο δύσκολε και πολύ πιο επικίνδυνε. Και Μάλιστα. αυτό λέω ένα πλεονέκτημα τη καινούρια μεθόδου τη ελάχιστη επεμβατική που είπαμε. Α δούμε όμω και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει σχετικά με τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη μέθοδο και συγκεκριμένα η ενταγιακή αποκατάσταση ανεβρίσματο κυλιακή αορτής. Βλέπουμε λοιπόν λιγότερη επιβάρυνση του ασθενή από την κλασική μέθοδο. Βεβαίω, διότι μέθοδο. και το χειρουργείο η διάρκεια του είναι μικρότερη. Και η τομή πολύ μικρότερη και δεν γίνεται στην κοιλιά, γίνεται στο πόδι. Πόση ώρα ακριβώ παίρνει αυτή η μέθοδο για να αποκαταστήσει Α, την μια πλάτη. Μια μισή ώρα, δύο ώρε, ανάλογα με τον ασθενή. Mm -hmm. Και μετά μπορεί να σηκωθεί ας πούμε, ο ασθενή να παραμείνει στο νοσοκομείο για πόσο διάστημα μέχρι να πάρει Μπορεί και για μία μέρα. Συνήθω δύο μέρε όμω μένει μέσα για να, τη μία μέρα να μείνει στο κρεβάτι και την άλλη μέρα να περπατήσει, να τον δούμε, να κινητοποιηθεί και τη δεύτερη ευσπαλίας. μέρα να φύγει. Mm -hmm. Και φυσικά χωρί να χρειαστεί να πάει και στη μονάδα εντατική θεραπεία, που είναι άλλο ένα ζήτημα. Πολύ βασικό αυτό. Πολύ και σημαντικό. ζήτημα κόστο, μεταξύ άλλων. Έτσι. Φυσικά, άλλο ένα πλεονέκτημα είναι και το κόστο. Mm -hmm. Εδώ πέρα υπήρχαν πολλέ συζητήσει όταν βγήκε αυτή η μέθοδο. Διότι το μόσχεμα αυτό αυτό, το ενδαγκιακό τη νεότερη μεθόδου, είναι πολύ πιο ακριβό από τη ανοιχτή αποκατάσταση. Και πολλοί στην αρχή είπαν ότι είναι πιο ακριβή. Όταν όμω καθίσαμε και υπολογίσαμε τι 7 μέρε στο παραμονή στο νοσοκομείο, τη μονάδα δατικής θεραπείας και όλα τα υπόλοιπα, mm. είδαμε ότι τελικά η νεότερη μέθος είναι πιο συμφέρουσα. πιο συμφέρουσα, οικονομικά. Μάλιστα. Τοποθέτηση μεταλλικού μοσχέματος ή του στέντα, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό έτσι, είναι, σωστά, είναι που μένει, μπαίνει, α? είναι το μεταλλικό. Έχει και άλλο υλικό, αλλά έχει και ένα σκελετό μεταλλικό για να μην ε, επηρεάζεται από την πίεση του Μη αίματος. Συμπιέζεται, βέβαια, ακριβώς. ακριβώς. Χωρίς το μυστικηλιακή χώρα, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που νομίζω ότι πρέπει Πολύ να, να εμείνουμε σε αυτό. Βεβαίως. Έτσι, να περάσουμε παρακαλώ και στην επόμενη κάρτα. Δυνατότητα γενικής ή περιοχικής ή τοπικής αναισθησίας. Βεβαίω. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πάντα το συζητάμε με τον αναισθηολόγο όταν να χειρουργήσουμε. Ποια είναι η καλύτερη αναισθησία για τον συγκεκριμένο ασθενή. Άλλοι ασθενεί που έχουν πολλά προβλήματα δεν μπορούν να πάρουν γενική mm -hmm. αναισθησία. Άλλοι δεν έχουν πρόβλημα να πάρουν γενική αναισθησία. Αυτή η μέθοδο μα δίνει δυνατότητα να διαλέξουμε από όλα αυτά τίποτα ενώ η ανοιχτή πρέπει μόνο να, γενική αναισθησία να κάνει κανεί. Άρα εκεί περιορίζεται μόνο στου ασθενεί που μπορούν να πάρουν γενική αναισθησία. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για ασθενεί μεγάλου σε ηλικία. Ταλαιπωρημένου στου οργανισμού. Ακριβώ ναι. με προβλήματα καρδιακά, στου mm -hmm. πνεύμονε. Ε, όπου εδώ έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Την καινούργια μέθοδο με ανεσία πολύ πιο ήπια. Η διάρκεια λοιπόν 2 έω 3 ώρε, νομίζω, νομίζετε ότι έπατε περίπου μία μισή ώρα ίσω. Μία μισή έω ξατάτε... δυόμιση. Mm -hmm. Αυτό εξατομικεύεται, αλλά Αμπερίθωση. σε κάθε ασθενή αν είναι. Αλλά δύο ώρε είναι περίπου μέσο όρο. Μεσο όρο. Σύντομη λοιπόν παραμονή ασθενή στο νοσοκομείο. Αναφερθήκατε στο. Δύο μέρε κατά ημέρε διάρκεια. Οπότε μετά ο ασθενή μπορεί να πάρει το εξτηριό του και βεβαίω να επανέλθει για κάποιον έλεγχο να δείτε πώ πάει. Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσε αυτέ τι τοποθετήσει. Αυτό το οποίο όμω ε, θέλω να εμείνω λιγάκι στο κομμάτι αυτό. Η μετεχειρητική παρακολούθηση σε μια τέτοια περίπτωση ποια πρέπει να είναι, δηλαδή ο ασθενή πλέον μετά από μια τέτοια επέμβαση θεωρείται υγιή ξανά. Ε, τον παρακολουθούμε σε διάστημα πόσο διαστήματος. Πολύ σωστή ερώτηση. Πόσο χρόνο? Διότι στην αρχή, επειδή όταν μπαίναν τα πρώτα στέν με την νεότερη μέθοδο, έπρεπε ανασυχνά συχνά ε, τα, τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται μια παρακολούθηση ώστε να βλέπουμε το μόσχευμα είναι στη θέση του και λειτουργεί σωστά. Και έπρεπε να γίνονται αξονικές τομογραφίες, στον πρώτο μήνα, στου έξι μήνε και συχνά. Και είχε κατηγορηθεί αυτή η μέθοδο ότι έχει ένα μειονέκτημα, α το πούμε, ότι χρειάζεται παρακολούθηση παραπάνω από την παλαιότερη μέθοδο. Με την εξέλιξη όμω των υλικών, όπου σήμερα πιάξουμε μημοσχεύματα διαφορετικά από αυτά που χρησιμοποιούσαμε πριν από 10 χρόνια, και αυτό δεν είναι τόσο δηλαδή, σημαντικό. Στον ένα μήνα γίνεται μία αξονική γεωγραφία mm -hmm. να δούμε πώ είναι και μετά από ένα χρόνο πάλι, δηλαδή κάτι πολύ απλό για τον ασθενή mm -hmm. που δεν είναι κάτι που τον κουράζει ή έχει κάποιο κόστο ιδιαίτερο. Και μια και μιλάμε λοιπόν για, την, για το ανέβημα κυλιακή αορτή, θα ανεβούμε ακόμη πιο ψηλά στο σώμα και θα πάμε στην καροτίδα. Την καροτιδική λεγόμενη νόσο, που φαίνεται ότι είναι και η αιτία για πολλά κεφαλικά επεισόδια. Θέλω να μα εξηγήσετε λιγάκι τι είναι η καροτιδική νόσο και βεβαίω ποια είναι εκείνα τα αίτια τα οποία την προκαλούν. Πριν μπω στην καρτιοειδική νόσο, να πω κάτι που δεν είπα πριν. Οι αρτηρίε, τα δύο σημαντικότερα, δύο σημαντικέ παθήσει που μπορεί να πάθουν, η μία είναι να στενέψουν ή να κλείσουν τελείω, να αποφραχθούν όπω λέμε, ναι. και να μην περνάει το αίμα, και άλλοι είναι να φουσκώσουν όπω το ανέβρισμα και να έχουν κίνδυνο ρήξη, να σπάσει δηλαδή και να υπάρχει αιμορραγία. Όταν ένα αγκείο κλείσει, σταματάει να πηγαίνει το αίμα στο σημείο που έπρεπε να πάει. Γιατί το αγγείο οδηγεί το αίμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο του οργανισμού. Ο εγκέφαλος είναι το πιο ευαίσθητο σημείο του οργανισμού, το πιο ευαίσθητο όργανο, διότι χρειάζεται συνεχώς και τροφή αλλά και οξυγόνο. Άρα, Άρα δηλαδή, αίμα. Αίμα, Βασικό. το οποίο μεταφέρεται μέσα, ε, μεταφέρεται μέσα και η τροφή και το οξυγόνο. Mm -hmm. Άρα, λοιπόν, οι καροτίδες είναι οι αρτηρίες που μεταφέρουν το αίμα στον εγκέφαλο. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, εάν έχουμε πρόβλημα στην μεταφορά του αίματο από την καρδιά προ τον εγκέφαλο, τότε σταματάει να παίρνει αίμα ο εγκέφαλο. Και εκεί έχουμε το λεγόμενο αγκιακο εγκεφαλικό επεισόδιο που όλοι γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνο είναι και, και τι αποτελέσματα συβαρό. έχει. Mm -hmm. Mm -hmm. Τώρα, ε, Άρα λοιπόν, η καροτηδική νόσο, τι ακριβώ είναι, δηλαδή πώ εντοπίζουμε ένα πρόβλημα που υπάρχει στι καροτίδε, και γιατί θα πρέπει να μα θορυβεί τόσο έντονα ώστε να αναζητήσουμε μία άμεση λύση. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν όλους τους προδιαστικούς παράγοντες που είμαι πριν ε, όσον αφορά τις παθήσεις των αγγίων, πρέπει να ελέγχονται και στις καροτίδες. Δηλαδή με τους παράγοντες αυτούς αρχίζει και στενεύει το αγγείο σε κάποιο σημείο δηλαδή εκεί που ο αυλός του είναι ανοιχτός, mm -hmm. αρχίζει μια στένωση 20%, 30, 40 που μετράμε επί τη 100% Όπως βλέπουμε και εδώ για Ακριβώς, βλέπετε ότι το σημαντικότερο σημείο είναι στο λαιμό, εκεί mm -hmm. εμφανίζεται συνηθέστερα η στένωση της καροτίδα. Όταν αυτό φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 80%, 70%, 80%, αρχίζει να πηγαίνει πολύ λίγο αίμα στον εγκέφαλο. Τι συντομάδα μα δίνει αυτό. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι κάτι συμβαίνει λοιπόν με την καροτίδα μας. Αυτό λοιπόν... Πάλι όσο το αγγείο έχει μικρή στένωση, Δεν έχει μεγάλα συμπτώματα. Βέβαια, αν δεν πηγαίνει πολύ οξυγόνο και αν δεν πηγαίνει πολύ τροφή στον εγκέφαλο, αρχίζει ο εγκέφαλο και δεν λειτουργεί πολύ σωστά. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει καλή μνήμη, να μην θυμόμαστε. Μπορεί να μην μπορούμε να συγκεντρωθούμε σε κάτι να διαβάσουμε. Mm -hmm. Άρα αρχίζουν κάποια πιο ήπια συμπτώματα που όμω θα έπρεπε να μα δώσουν να καταλάβουν, ναι. να καταλάβουμε ότι μπορεί. Να μην πηγαίνει και πολύ αίμα στο σημείο του εγκεφάλου εκεί και να έχουμε προβλήματα. Σαν Ελλάδα ναι. πνοκέ αυτά είναι συμπτώματα που μπορεί να αφιερώσει. Μερικέ φορέ είναι δεν είναι ιδιαίτερα συμπτώματα ιδιαίτερα τη στένωση καροτίδα, αλλά μπορεί να είναι. Όταν όμω αρχίσει το αγγείο και στενεύει πολύ ή και κάτι άλλο. Αυτό το σημείο το οποίο έχει στενέψει η πλάκα, αυτό που ονομάζουμε θεωρετική πλάκα, το σημείο που στενεύει, ναι. το υλικό δηλαδή αυτό που έχει μπει με στο αγγείο να σπάσει και να φύγουν μικρά κομματάκια και να πάνε στο εγκέφαλο και να φράξουν εκεί οι άλλε αρτηρίε που πάλι έχουμε ω αποτέλεσμα το αγιακό ε, ισχυμικό επεισόδιο, ε, το εγκέφαλικό. Το οποίο αν είναι στο αρχι... αρχικό στάδιο μπορεί να είναι παροδικό, δηλαδή για λίγο να μην βλέπει το ένα μάτι, να μην μπορούμε να κινήσουμε το ένα χέρι να μου διάσει, το ένα χέρι το πόδι, που είναι αμέσω σύμπτωμα που πρέπει να πάμε στον γιατρό, γιατί πάει ένα ποιοτικό mm -hmm. που δεν πηγαίνει αίμα στον εγκέφαλο, μέχρι το μεγάλο αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπου ο ασθενή μένει σε κόμμα, και από εκεί και πέρα ε, το αν θα επανέλθει είναι θέμα το πόσο μεγάλο είναι το εγκεφαλικό και πόσο ο ίδιο ο οργανισμό μπορεί να ταπεξέλθει σε ένα τόσο μεγάλο σοκ. Αν θα επανέλθει λοιπόν, σε ποιο βαθμό θα επανέλθει και τι ζημία θα αφήσει στον οργανισμό. Ακριβώ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η καροτιδική νόση είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να παίρνουμε σαφώ αψήφιστα. Είναι κάτι που αποτελεί μία πάθηση άμεση ανάγκη και άμεση αντιμετώπιση. Και το ερώτημα λοιπόν είναι πώ την προλαμβάνουμε και βεβαίω αν μα συμβεί, πώ την αντιμετωπίζουμε. Όσον αφορά την πρόληψη, μέσα στο τακτικό τσεκά που όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν στον αγκιοχειρουργό είναι και ο έλεγχο των καροτίδων. Αυτό γίνεται πολύ απλά με έναν απλό υπέρηχο, ένα τρίπλεξ καροτίδων, όπου φαίνεται ακριβώ αν υπάρχει κάποια στένωση ή κάποια βλάβη, και μετά ο αγκιοχειρουργό θα συνιστά τι πρέπει να γίνει. Οι προθεσίκη παράγοντε που αναφέραμε και προηγουμένω που οδηγούν σε παθήσει όλων των αγκίων υφίστανται και εδώ πέρα. Mm -hmm. Κάπνισμα, αρτηριακή υπέρταση, ε, υπερλιπιδεμία, διαβήτης, καθιστική ζωή. Όσον αφορά την αντιμετώπιση τώρα, όταν η στένωση φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είτε όταν είναι αυτό που ονομάζουμε συμπτωματική, δηλαδή έχει ήδη δώσει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο mm-hmm. ή ένα παροδικό ισχυμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, δηλαδή ήδη τα συμπτώματα τα βλέπουμε, τότε ο μόνος τρόπος είναι η χειρουργική αποκατάσταση. Και η ενδαρτεκτομή καροτίδος, η οποία είναι η παλαιότερη μέθοδος, και η αγκιοπλαστική με στεντ, που είναι η νεότερη μέθοδο. Ένα λεπτό, να τα πάρουμε ένα-ένα για να καταλαβαίνουμε και τι ακριβώ γίνεται. Α μείνουμε πρώτα απ' όλα στην ενδαρτηρεκτομή, που σημαίνει ότι κάνουμε τι ακριβώ γιατρέ και βεβαίω βλέπουμε και το βίντεο για να κατανοούμε τι ακριβώ συμβαίνει. Πολύ απλά πρέπει να φτάσουμε στο σημείο του αγκίου που έχει τη στένωση. Και η στένωση, είπαμε ότι υπάρχει ένα υλικό, αυτή η πλάκα, η εθιωματική που έχει μέσα λιπίδια, έχει διάφορου παράγοντε mm -hmm. και στενεύει το αγκίο. Αυτό το αγγείο είναι στο λαιμό. Γίνεται λοιπόν μια τομή στην τραχυλική χώρα, στον τράχυλο, στο λαιμό δηλαδή, ναι. ακριβώ πάνω από την καροτίδα. Βρίσκουμε την καροτίδα, τη σταματάμε την κυκλοφορία σε εκείνο το σημείο το και γι' αυτό μια βάζουμε ένα, ένα σωληνάκι που παράπλευρα περνάει το αίμα όσο, κάνουμε, όσο αποκαθιστούμε τη βλάβη. Mm -hmm. Και μετά ανοίγουμε, όπω βλέπετε εδώ πέρα, την καροτίδα. Ανοίγουμε ένα σημείο και βγάζουμε αυτό ακριβώ το υλικό που είναι η θερματική πλάκα. Φεύγει αυτό που στένευε το αγγείο. μεταράβουμε πάλι, ξανακλίνουμε την αρτηριοτομή, το σημείο που ανοίξαμε την αρτηρία. Και μετά το αίμα κυκλοφορεί πολύ κανονικά προ τα πάνω, προ τον εγκέφαλο. Θα κάνω μία παρομοίωση, αν μου επιτρέπετε, ή μία παραλληλισμό. Είναι σαν να βλέπουμε μία υδραυλική σωλήνα η οποία μαζεύει πολλά άλατα. Και ξαφνικά αυτή η σωλήνα. Δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Δηλαδή δεν περνούσε το νερό από εκεί μέσα με την ροή ή με, το... με τον όγκο νερού που θα έπρεπε να περνάει. Άρα λοιπόν αλλιούμε το σημείο, αφαιρούμε από μέσα τα άλατα και πρακτικά αντικαθιστούμε το σημείο μετά εκείνο. Ακριβώ το είδαμε και αυτή. αυτή είναι η ενδαρτηρεκτορμή. Ακριβώ. Σωστά. Ναι. Άλλη επιλογή. Η ανοιχτή, αποκατάσταση, ανοιχτή, αποκατάσταση. Όπως ανοιχτή, ανοιχτή. αποκατάσταση. Άλλη μέθοδο πιο ήπια, χωρί να ανοίξουμε και να κάνουμε ένα τέτοιο χειρουργείο, ποια είναι. Στην όσο των καροτίδων λοιπόν έχουμε πάλι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο που είναι η αγκιοπλαστική στέντινγκ της καροτίδας όπου πάλι από το πόδι ανεβάζουμε κάποιο σύρμα στο σημείο εκείνο το βλέπουμε και εδώ, στα όπως Ακριβώ. Όπω ανεβαίνει, αυτό, ναι. ώστε να αποκαταστήσουμε τη βλάβη ενδαγκιακά, μέσα πάλι από τα αγκίο, χωρί να το ανοίξουμε δηλαδή. Άρα, μικρή το μούλα, μπαίνει κατευθείαν στο και φτάνουμε στο σημείο που θέλουμε. Ακριβώ. Ναι. Εδώ, θέλω να τονίσω, όπω βλέπετε, πάνω από τη βλάβη ανοίξαμε μία σαν ομπρέλα. Ναι. Στι αρχικέ αγκιοπλαστικέ που γίνονταν και γινόντουσαν οι διάφορε μελέτε δεν υπήρχε αυτή η ομπρέλα. Οπότε τη στιγμή που προσπαθούσε να αποκαταστήσει τη βλάβη, έφευγαν μικρά κομματάκια προ τον εγκέφαλο και υπήρχαν εγκεφαλικά επεισόδια την ώρα τη επέμβαση. Με την καινούργια μέθοδο αυτή, αρκετά χρόνια βέβαια, την protected, όπω λέμε, δηλαδή αυτή που προστατεύεται με ένα μικρό, με μια μικρή ομπρελίτσα, οτιδήποτε φεύγει μπαίνει μέσα σε αυτή την ομπρελίτσα. Οπότε μετά μπορούμε να πάμε να φουσκώσουμε ένα μπαλόνι και να αφήσουμε ένα στέντ, αυτό το μεταλλικό, που βλέπετε, το πλέγμα, λοιπόν. το, πλέγμα yeah. το μεταλλικό, yeah. αφού λοιπόν να ανοίξουμε το αγγείο και περνάει το αίμα, να κλείσουμε την, αυτή την ομπρέλα με ό,τι υλικό έχει μαζευτεί, γιατί όπως βλέπετε το αίμα πηγαίνει προς τα πάνω, mm -hmm. να τραβήξουμε, να τα βγάλουμε όλα και έτσι να πηγαίνει το ο, αίμα προς τα πάνω χωρίς τη στένωση. Ό,τι λοιπόν οι πολύματα έχουν προκύψει από την επέμβαση αυτή, τα συγκεντρώνουμε στην μικρή ομπρελίτσα, τα αφαιρούμε λοιπόν με την έξοδο ακριβώς του, του σύρματο που έχει τοποθετεί στο σύρμα. Το, stem, το Κλείνει η ομπρέλα αυτή με όλο το υλικό μέσα και το βγάζουμε από το πόδι, από εκεί πέρα δηλαδή που έγινε η εισαγωγή όλων αυτών των υλικών. Συγκριτικά αυτέ οι δύο μέθοδοι σε ό,τι αφορά τον χρόνο και την αποκατάσταση μετά βεβαίω. ποια διαφορά έχουν, να το πω έτσι. Δηλαδή, η ανοιχτή με αυτή που είδαμε, φαντάζομαι ότι είναι τεράστια η διαφορά και σε χρόνο αλλά και σε αποκατάσταση. Υπάρχει μία διαφορά. Δεν είναι τόσο μεγάλη γιατί τα τελευταία χρόνια η ενδιακτηροτομή καροτίδος έχει γίνει μία ε, απλή επέμβαση, ρουτίνας, που δεν μένει κανεί ο ασθενής πολύ μέσα στο mm -hmm. νοσοκομείο. Αλλά σίγουρα η αγκιοπλαστική έχει ε, παραμονή μόνο μία ημέρα μέσα στο νοσοκομείο, που είναι σχεδόν τίποτα. Και φυσικά το μη δεν υπάρχει στο λαιμό, υπάρχει μόνο στο πόδι και φυσικά είναι πολύ πιο εύκολα ανεκτή και εκεί μπορεί να έχουμε και τοπική αναισθησία, πάλι αυτά που λέγαμε για την αναισθησία, πιο ήπια αναισθησία δηλαδή, ώστε να ανεχτούν και ασθενεί που δεν μπορούν να πάρουν γενική αναισθησία. Άρα, πρακτικά ένα ασθενή μπορεί την επόμενη μέρα να πάει στη δουλειά του, ή θα πρέπει να χρειαστεί στην κάθε περίπτωση βεβαίω, έστω και προληπτικά, μία μέρα παραμονή στην εντατική. Είτε στην ενταγιακή, είτε στην εντατική, όχι, όχι. Στην εντατική δεν χρειάζεται. Mm -hmm. Παρά μόνο αν υπάρχει κάποια επιπλοκή, κάποιο πρόβλημα. Αλλά συνήθω δεν χρειάζεται. Την επόμενη μέρα, δεν συνιστούμε να πάει στη δουλειά του και να αρχίσει να δουλεύει πολύ. Πάντα μετά από κάθε επέμβαση, συνιστούμε ήπια προσαρμογή μέρα με την ημέρα. Αλλά φυσικά θα είναι σπίτι του, θα κάνει κάποιε δουλειέ. Απλώ δεν πρέπει να πιεστεί και από τι πρώτε μέρε τη στιγμή που έχει χειρουργηθεί. Σταδιακά πάντα. Από όλη τη συζήτησή μα γιατρέ, εγώ θα κρατήσω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε έναν προληπτικό έλεγχο. Πολύ συχνά σε ό,τι αφορά το φλεβικό και το αρτηριακό μα σύστημα, με το τρίπλεξ από έναν εξειδικεμένο αγκιοχυρουργό όπω εσεί. Και το δεύτερο είναι ότι πλέον η εξέλιξη τεχνολογία που υπάρχει στην ιατρική μα δίνει τη δυνατότητα να παρέμβουμε μέσα από τα αγκία χωρί να έχουμε ούτε μεγάλα τραύματα, αλλά πολύ περισσότερο για ασθενεί οι οποίοι μπορεί να έχουν ήδη προβλήματα υγεία. Βεβαίω, αυτό που πρέπει να μείνει και πολύ σωστά το λέτε, είναι ότι ο τακτικό έλεγχο από αγκιοχυρουργό όμω, διότι αυτό είναι ο μόνο ειδικό που. Ε, ασχολείται με τις παθήσεις των αγκίων, ένας τακτικός έλεγχος και σε μικρότερες ηλικίε, ώστε να εντοπιστούν και τυχόν ε, προβλήματα τα οποία στο μέλλον θα δώσουν συμπτώματα, άρα να τα προλάβουμε όλα αυτά και μετά τακτικός έλεγχος από εκεί και πέρα. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι οι παθήσεις των αγκίων και των μικρότερων ίσως οδηγούν και στη γύρανση του ανθρώπου, των κυτάρων, διότι όσο τα, τα δεν στέλνουν τροφή και οξυγόνο, έτσι και τα κύτταρα του οργανισμού δεν λειτουργούν πολύ σωστά. Παραπέμπουν λοιπόν. Ακριβώ. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό από νωρίς να βοηθήσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μα και μα δώσατε αυτέ τι πολύ σημαντικέ πληροφορίε για τη φλεβική ανεπάρκεια, την, το ανέβρισμα κυλιακή αορτή αλλά και την καρωτιδική νόσο. Εγώ ευχαριστώ. Φλεβική ανεπάρκεια, ανέβρισμα κυλιακή αορτή. Αλλά και η καροτιδική νόσο αποτελούν παθήσει οι οποίε δεν γίνονται εύκολα αντιληπτέ στο γυμνό μάτι. Η έγκαιρη διάγνωση από έναν ειδικό, σε συνδυασμό με την κατάλληλη χειρουργική ή άλλη επιβατική μέθοδο, μπορεί να σα λιτώσει από πολλά και πιο σοβαρά προβλήματα. Ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μα. Γεια σα.